Αγαπητοί συνάδελφοι, βρισκόμαστε εδώ για τρίτη φορά σήμερα για μια έκτακτη συνεδρίαση. Αυτό συνέβη διότι τις δύο προηγούμενες δεν είχαμε την όμοια παρτία. Σήμερα υπάρχει την όμοια παρτία και συνεχίζουμε. Σήμερα είναι 5η, 6η του Δευτέρα 14 και έχουμε ένα έκτακτο θέμα για συζήτηση και μοναδικό. Πριν όμως το αναφέρω, έφτασε εδώ στο Πρεδίο ένα χαρτί από Δημοτικούς Συμβούλους. Θα το διαβάσω στο τέλος. Προς τον κύριο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου. Στις 5/14 ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σουλίου συγκάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση με θέμα ημερήσιας διάταξης προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού έτους 2014. Η πρόσκληση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους έγινε τηλεφωνικώς. Στην αποσταλήση τηλεφωνικά πρόσκληση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους δεν αναφέρεται το κατεπίβολο του θέματος ούτε η αναγκαιότητα σύγκλησης έκτακτης συνεδρίασης. Η ώρα συνεδρίασης ορίστηκε η 14η, χθες το μεσημέρι, 2 η ώρα. Σύμφωνα με τον ψηφισμένο πρόγραμμα του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, είχε οριστεί ότι συνεδριάζει το διοικητικό του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιούνται σε απογευματινές φορές. Επισημαίνουμε ότι η τήρηση του πρόγραμμα λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου είναι καθήκον του πρόεδρου της αρμοδίας, στο οποίο ανήκει και υποχρέωση ελέγχου των αρχαιολόγων αποσυνόμων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρείται αυτόν τον όρο ότι οι εργαζόμενοι και επαγγελματίε δημοτικοί σύμβουλοι που λίγο δεν θα παραστούν σε συνεδριάσει εξπρέσ που καλούνται εκτάκτωση των τμήμων προορίων ορών με τον αμφίβολη και ελεγχόμενη νομιμότητα τηλεφωνικό τρόπο και μάλιστα με συγκεκριμένε ώρε. Το άρθρο 3 παράγραφο 6 του πρώτου κανόνα του λειτουργία ορίζει ότι συνεδριάσει του Δημοτικού Συμβουλίου εκτό εξαιρέσεων γίνονται από γεωπαθμιέ έω βραδινέ ώρε. Στη δε παράγραφο 7 ορίζει ότι η πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στου συμβούλου τρει τουλάχιστον μέρε πριν από την ημέρα που ορίζεται για τι συνεδρίε και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ίδιου. Για το ίδιο θέμα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μόγιτσα συνεδριάζει σε τακτική συνεδρία την Παρασκευή, αύριο τα Δευτέρα, καταληκτική ημεροχρονολογία λήψη απόφαση για το συγκεκριμένο θέμα. Δύο μέτρα και δύο σταθμά στον τρόπο σκέψη και λειτουργία των ιδίων θεσμικών οργάνων. Επιβεβαίωση των κακών και ασφαλών μηχανισμών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργούν του συμπαρόντε και συνεργεία τη Δημάρχου, την οποία την χαρακτηρίζει πάντοτε η σπουδή και η ηγεσία σε πολλά θέματα, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται η λαϊκή παροιμία όποιο και έστω κοντά αυτή, ήταν να διαπιστωθεί το αναμενόμενο τη έλλειψη απαρτία τη συνοριστή έκτακτη συνεδρίαση, αφού τη συμπληρώνει ο προβλεπόμενο αριθμό με τι απαρτίε που προέρχεται από το άρθρο 7 του κανονισμού τη λειτουργία. Ο κύκλος όμως των παρατηριών για τον παράδοσο ταχυτήτων με άμυνα των κινδύνων των πολιτικών δρομεών είχε την εξής συνέχεια. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει το ίδιο θέμα, επαναλαμβάνοντας την ίδια τακτική και μάλιστα σε κύριστο βαθμό έκτακτη συνεδρία την ίδια μέρα και ώρα 16:30. Ειδοποιώντας πάλι τον Δημοτικό Συμβούλιο με τη σκοπιμότητα, αν και γνώριζε το αποτέλεσμα της έλλειψης απαρτίας, να συγκαλέσει για τρίτη φορά τον Δημοτικό Συμβούλιο την επόμενη μέρα για το ίδιο θέμα την ίδια μεσημβρινή ώρα 14. Οπότε και αυτή, σύμφωνα με τον κανονισμό για την επίτευξη απαρτίας ενός τρίτου τουλάχιστον του συνολικού έργου των ημερών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι παραπάνω ταχυτισμοί και οι παράλληλες συνέργειες του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ευθερίζουν τους θεσμούς και δεν μπορούμε να μην τους τηρητέψουν. Οι υπεύθυνοι έχουν και έναν και αποκλειστικό όνομα και υπόθυμο και είναι απολογούμενοι τόσο στα λειτουργούντα όλα τα ελέγχου της δημότητας όσο και τους δημότες μας. Με αφορμή όλα τα παραπάνω, σας ενημερώνουμε και πάλι ότι ενώ συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της θητείας ως Προέδρου να παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο του Συνεχών Ακουσιών του Δημοτικού Συμβουλίου, για ποιο λόγο να εφαρμόζεται αυτό που ειδικά στο άρθρο σε αυτό του πρώτου κανονίσου, εγνωρίζοντας ότι η μη εφαρμογή πράγματος αποτελεί παράβαση καθήκοντος σύμφωνα με την παράδοση που κάνει τους ανά παραμυθιά 6/14 υπογράφονται σύμβουλοι, Μπολότης Ανδρέας, Βαγγέλης Κούρτης, Χρήστου Δημήτρης, Μπέλος Στεφάνης και Ντόπος Μιχάλης. Πάνω σε αυτό, σε αυτά που με αφορμούσαν πρώτα. Η πρόσκληση λέει, θα απαντήσω εμένα, έγινε τηλεφωνικός. Πρώτον, στέλνουμε ένα email, αλλά έχουμε εντύπωση την προηγούμενη μέρα. Εστάλει η πρόσκλησή σας στους υπολογιστές σας. Και έγραμε. Έτσι, για να είμαστε πέρα, έτσι όπως γίνεται πάντα, εντάξει. Έχω τα λόγω περιληπτικά σχεδόν δύο πράγματα σας, μάλιστα. Ώρα συνεργείας ορίστηκε 10/4 το μεσημέρι. Σύμφωνα με τον ψηφισμένο ήταν μονολειτουργίας, λέει, οι χειριστικοί συνεδριάσεις να γίνονται η απόγευμα 7. Αυτό είναι δυνητικό, γιατί υπάρχει στο άρθρο 3. Μισό λεπτό του κανονισμού που βουλή που ψηφίσαν εμείς, παράγραφος 9.
Λέει, και θα τα αναγνωρίσω συγκεκριμένα, γιατί λέει ακόμη ότι και για τις απουσίες που είναι ένα άλλο θέμα των εξωτερικών. Θεωρείται αυτό το νόημα για τις δύο γεωρών και εργαζόμενοι και επαγγελματίες δημοτικής συμβουλή που κολλούνται να παραστούν στις εταιρείες εξπρές που καλούνται εκ τάκτους και διορθούν προλίγο νωρό. Πρώτον δεν ήταν προλίγο νωρό, έτσι. Ελεγχούμε της νομιμότητας. Πρέπει να ξέρετε ότι εσείς λέτε για τους εργαζόμενους. Εγώ όμως είμαι αποδέκτης όλων ετοιμάτων. Άρρωσε ένα απόγευμα. Γιατί δεν το βολεύει δουλειά του. Άρρωσε ένα βράδυ. Για να τελειώσει. Το απόγευμα και το βράδυ δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι τιμητικό, λέει, κατά προτίμηση. Έτσι. Ορίστε. Καλά, εντάξει. Ο πρώτος θεωρητικός ο Δήμος. Ο πρώτος αυτό που ψηφίσαμε εμείς. Ο πρότυπος ισχύει, αν δεν έχουμε δικό μας κανονισμό. Αν δεν έχουμε δικό μας κανονισμό. Εάν δεν έχουμε δικό μας κανονισμό, δεν έχουμε δικό μας κανονισμό. Γνωστοποιείται, λέει, στην παράγραφο 7, η πρόσκληση. Ενώ το ίδιο λέει, εκτός εξαιρέσεων, στο άρθρο 3, παράγραφος 6, ορίζεται στις εταιρείες εκτός εξαιρέσεων. Εμείς θεωρούμε ότι η χθεσινή μας εταιρεία ήταν εξαίρεση. Γιατί ήταν εξαίρεση. Θα το πούμε παρακάτω. Εγώ απαντάω ένα στα επιχειρήματα που πρέπει να προσέξει. Στην παράγραφο 7, θα ήθελα να απαντήσω στον πρόεδρο τη ΕΠΑ που εγώ προηγούμενη. Στην παράγραφο 7, ορίζεται ότι η πρόσκληση επιδίδεται την γνωστοποίηση του μπουλτσου τέσσερι ημέρε πριν. Αυτό ισχύει και αυτό. Ναι. Αυτό τι παράγραφο 9. Σε παρόντε σε κατεπίγουσε περιπτώσει, η πρόσκληση μπορεί να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ημέρα τη συνεδρία. Αυτό είναι ο κανονισμό που θα ισχύει. Συγγνώμη, με κατηγορείτε για πέντε πράγματα. Να πούμε ότι είναι ένα πράγμα. Κακό στην Ελλάδα, εντάξει. Δεν είναι ένα πράγμα. Εγώ απλά δω και θα προσέξω τα επιχειρήματά σα. Σωστά. Έτσι, γνώμη. Τι μονέτε για τρει μέρε, άλλο το ισχύει. Στα τέλο του καθένα, τι κάνει. Το ξαναλέω. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσκληση μπορεί να είναι την ημέρα τη εταιρεία. Τι άλλο να σα πω αυτό. Ωραία, τι όλοι σε έχασαν κατεπίγουν. Γιατί. Ναι, γιατί. Γιατί που κατεπίγουν. Δεν ψάχνουν την κυρία. Εγώ σε όλα, μισό λεπτό. Έχετε πέντε επιχειρήματα. Στο ένα να απαντήσω. Σε όλα τι σου απαντήσω. Αφήνω να απαντήσω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, να το άλλο. Λέτε για το Δήμο Οικουμενίτσας ότι καλή άμυνα. Από όσο ξέρω, ο Δήμος Οικουμενίτσας είχε προγραμματισμένο τακτικό το Δημοτικό Συμβούλιο και συμπεριέλαβε και αυτό. Και εμείς αν είχαμε θέσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, θα το βάζαμε και εμείς το θέμα αυτό. Ναι. Για την βιασύνη της δημάτων, της απαντήσης της δημάτων, δεν έχει σχέση να κάνει με εμένα. Ο κύκλος, ναι. Από το προηγούμενο. Χωρίς και τώρα, άμα θέλετε, πιστεύετε ότι στη συγκεκριμένη δικαπέριπτωση, επειδή εγώ ξέρω ένα δείγμα, δεν είχαμε ούτε καν την τηλεφωνική επικοινωνία. Ρώτησα την γραμματεία, η ώρα 2 το έβαλα εγώ. Για ποιο λόγο κύριε Πρόεδρε. Τώρα, πάμε ρε. Με συγχωρείτε τώρα. Και έτσι κατηγορούμενος να έχει τελείως για έντυπα, θα καθίσει. Αφού φάνηκε, εγώ θα τα κάνω. Τελειώστε για έντυπα. Δηλαδή, η συνομιμένη θα δει 25 θα δει. Τώρα, όσο ο Κύπρος των Παρθεπιών συνεχίζεται με την άγνοια των κινδύνων κλπ. Εντάξει, έχουμε άγνοια. Ότι συγκάλεσε ένα δεύτερο συμβούλιο αύριο χθες στις 4.30 ώρα. Άκουσε κάτι. Το χαρτί που μας ήρθε εμάς, το έρθει από τώρα, θα έρθει και με την ώρα, ναι. Μας ήρθε στις 3 Δευτέρα. 3 Δευτέρα τι μέρα ήταν, Δευτέρα. Και πρέπει αύριο είναι η καταληκτική όπως η ημερομηνία. Άρα έπρεπε να καλέσουν έκτακτο νέο γιορτή, γιατί δεν προλάβαμε ένα τακτικό. Άρα πάμε στο έκτακτο. Και στο κατεπίγον είναι, διότι αφορά τις θέσεις εργασίας που πρέπει να προληφθούν το θέμα που ξέρετε, και πρέπει μέχρι αύριο να είναι το χαρτί στην περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, τι έκανε το χθεσινό, θα σα πω και για το ίδιο. Εγώ θα επικαλεστώ ότι η δεύτερη συνεπάγεται, που έβαλα χθε το μεσημέρι, συνεπάγεται ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μην φτάσουμε την Παρασκευή, να φτάσουμε αμέσω σήμερα για να λυθεί το θέμα. Διότι εμεί, αν κάνουμε σε εισαγωγικά την παροδοτική αυτή, την κάνουμε για να πετύχουμε έκτα του Συμβούλου, για να πετύχουμε τι προσλήψει. Αν και αυτό μας ενημερώνετε, ενώ μας λέτε τώρα ότι δεν έπρεπε να το κάνουμε ούτε σήμερα. Μα αν δεν έπρεπε να το κάνουμε ούτε σήμερα, τότε πιθανότατα να χάναμε όλες τις προσλήψεις που πρέπει να γίνουν το 14ο ατόμο που θα δείτε στη συνέχεια. Τώρα, από εκεί και πέρα, άλλο θέμα.
για τις απουσίες των υποθέτων της πτέρως, έχω να σας πω το εξής. Για κάθε συνάδελφο που απουσιάζει τρεις συνεχόμενες τουλάχιστον, όπως λέει ο οργανισμός μας, επικοινωνώντας πρώτα, γιατί εγώ έτσι θέλω να λειτουργώ, όχι επειδή θέλω εγώ, έτσι είναι ο σωστό. Και όταν μου λέει ο συνάδελφος, αγαπητέ πρόεδρε, έχω το πολύ πρόβλημα να κάνω άλλο. Έχω την εντύπωση ότι εγώ δεν μπορώ να το πάω στον παρατηρητή. Αυτά όσο θα σας απαντήσω. Λοιπόν, και ξεκινάμε τώρα στη διαδικασία που έχουμε την απαντή. Το θέμα είναι ένα και μοναδικό. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2014 στους 8 απαγγελίδα βαθμού της ελληνικά πρόσωπα ελεκτικού και της αυτοδιοίκησης. Η συγκεκρίση του παραδείγματος κ. Σκάνος. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Το κατεπίμονο εξήγησε ο Πρόεδρος. Πρόκειται για αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο για τα άμυνα. Φέρουμε κάποια άτομα για τις εργασίες που χρειάζονται για το υπηρεσία καθαριότητας, χρηστές μηχανημάτων, λοιπόν. Βέβαια, σύνδεση τυπικό ήταν, αφού είσαι το παρόντος βεβαίως και αποδέχεστε, αλλά για το τυπικό να ψηφίσουμε το κατεπήγον, σε λάθος και παρά την ψηφική μου. Ψηφίσουμε το κατεπήγον. Ωραία. Κατά πλειοψηφία πλήρη του κύριου Μπολότση, του κύριου Κούρτη, κύριε Μπέλο. Παρόν. Παρόν. Άρα περνάει κατά πλειοψηφία το κατεπήγον. Συγγνώμη κύριε Λεωδίνη. Αρχίζω. Όπως είχαμε κάνει και πέρυσι και φέτος, θα χρειαστούμε 7 εργάτες καθαριότητας, έναν μετρολόγο, ένα χειριστή μηχανικό τρέιλερ, ένα σαρόθρο, δύο σχετικών μηχανημάτων τσάρα, έναν οδηγό λιοφορείου και έναν οδηγό φορτηγού. Επίσης, για την νομική κάλυψη του Δήμου προτείνουμε και για έναν οδηγό, με έμπιστη εντολή. Αυτός εδώ πέρα, εμείς στην αυτοκεντρωμένη σήμερα με το χαρτί, μας εγκρίνουν αυτοί, πώς πέρυσι μας είχαν εγκρίνει από τους 14-13. Φέτος δεν ξέρω πώς θα είναι και ανάλογα με αυτούς που θα με εγκρίνουν, ανάλογα με αυτούς θα καθορίσουν και εμείς τις ειδικότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Έχουμε ερωτήσεις. Κύριε Παπά. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ μια παρατήρηση θέλω να κάνω στους έλεγχους της προσλήψης. Έχουμε 7 εργάτες καθαριότητος. Επειδή ο Δήμος μας διαθέτει δίκτυα άνδρεσης πέρα του ΠΟΕΡ, δίκτυα άνδρεσης και στο Μαχαίρωτο και στην Παραμυθιά, θα πρότεινα να προσλάβουμε 2 υδρονομείς άνδρεσης και με σκοπό, θα το πω τώρα εδώ, με σκοπό να βοηθήσουμε τον ΠΟΕΡ. Είναι μια έμεση βοήθεια, δύο υδρονομείς και αν θα μπορούσαμε και 2 ηλεκτρολόγους, οι οποίοι θα ανακούφιζαν τον ΤΟΕΛ και θα ήταν μια βοήθεια την οποία θα τους αποσυμφόρησε από το οικονομικό κόστος που έχουν, έτσι. Αυτή είναι μια πρόταση που κάνω, κατά τις υπόλοιπες θέσεις ψηφίζω, έτσι. Ευχαριστώ κύριε Βαμά. Άλλους, παιδί, είναι βέβαια. Κύριε Τέσσερα, ναι. Λοιπόν, πρόεδρε, παρότι είναι έκτακτο στην πρόσκληση ένα γράφημα του κατεπίγον και που είναι η επίκληση του νόμου που ορίζει το κατεπίγον. Πρώτο. Αλλά πάση περιπτώσει, για να μην πάμε στην εντελώ τυπικό τη ιστορία, επειδή προτέξαν, δεν υπάρχει ένα δημοτικό συμβούλιο. Και από την ώρα που είναι δημοτικό συμβούλιο, στο δημοτικό συμβούλιο υπάρχει μια διαδικασία. Πριν το θέμα, μπορούμε να τοποθετηθούμε, να ρωτήσουμε, αφού περιμένουμε επιδήματα. Επειδή του επιδήματα τα γνωρίζουμε. Οπότε προτρέξατε και πήγατε στην διαδικασία. Δεν πάρατε όμως αυτό, επειδή ούτως ή άλλως δεν είμαστε τυπικοί όλα τα χρόνια, εγώ να παρατυπήσω και εγώ όπως κάνω όλοι. Εμείς κάνουμε πολλές προσπάθειες που εδώ φαίνεται για να δείξουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν λειτουργεί. Δηλαδή το προσπαθούμε αυτό το πράγμα. Πρόεδρε, σας έχουμε ενημερώσει από άλλα 3-4 συμβούλια που έχουν γίνει μεσημεριανά, 12 και 12, ότι αυτή η ώρα είναι ακατάλληλη.
Σας ακούσαμε ότι είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι σύμβουλοι, προφανώς οι δήμαρχοι που είναι από το πρωί μέχρι το μεσημέρι εδώ, και κάποιοι άλλοι σύμβουλοι οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν. Δεν σέβεστε όμως τους συμβούλους οι οποίοι δουλεύουν εργάζονται την ώρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να αποτελείται από συνταξιούχους και από αντιδήμαρχους. Αποτελείται και από όλους τους πολίτες, οι οποίοι δυστυχώς ή ευτυχώς εργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Οπότε αυτό οφείλεται στο σεβασμό. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου, αλλά μπορώ να ευχαριστώ και άλλους συμβούλους οι οποίοι εδώ εκείνη την ώρα εργάζονται. Έχει γίνει το θέμα αυτό εδώ μέσα, σας το έχουμε πει, το έχετε αναγνωρίσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ με την κριτική κουβεντιάσαμε και χθες μαζί, σε 3,5 ώρα, μου είπατε ότι πόσο θέμα αυτό όμως δεν είναι δικαιολογία που έλεγε. Υπάρχει και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχει και αντιπρόεδρος ο οποίος μπορεί να κάνει διαδικασία. Οπότε δεν δικαιολογείται ότι εσείς κάνατε την υποχώρηση για προσωπικούς λόγους, θα λείπατε και ήρθατε εδώ. Θα γινόταν το Συμβούλιο αν το ορίσατε χθες στις 7 η ώρα το βράδυ. Και όχι τις 2. Και στο τέλος θα πούνε ότι κάποιοι εδώ ενδιαφέρονται εν πάση περιπτώσει για τους καταναλωτές και εμείς δεν ενδιαφερόμαστε. Τώρα πάμε στο θέμα μας. Η εγκύκλωση έχει έρθει 30 του μηνός και η απόδειξη είναι ότι ο Δήμος Συμβούλιος το γνώριζε την Δευτέρα και το έβαλε η μερική συνεδριάδα στην Παρασκευή. Η εγκύκλωση αναφέρει ότι μένει του αορίστου η απάντηση θα δοθεί τις 10 του μηνός, μέρα Δευτέρα, και για τους δε άλλους τις 17 του μηνός. Άρα δηλαδή συμβούλιο γινόταν και την Παρασκευή, και το Σάββατο και την Κυριακή και την Δευτέρα. Απόφαση δεν τα καμπινός θέλουμε. Λοιπόν, δεν δικαιολογούμαστε. Εμείς κάνουμε προσπάθειες πρόεδρε να αποδείξουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουμε αυτό. Μήπως κάποιοι θέλουν να πούνε ότι μόνο εμείς είμαστε κάποιοι είναι καλοί εδώ πέρα και κάποιοι γίνονται κακοί. Εγώ αυτό συμπέρανα αυτή τη στιγμή. Αυτό συμπέρανα. Και δεύτερον, αυτό το κόλπο που έγινε χθες, δηλαδή τι κάνουμε, πάμε να κάνουμε τα μάτια μόνοι μας, κάναμε συμβούλιο τις 4,5 ώρα μετά από 2 ώρες, καλέσατε έκτακτο συμβούλιο, για ποιο λόγο ότι φοβηθήκατε ότι δεν θα έρθουν οι δημοτικοί συμβούλοι την επόμενη μέρα. Για ποιο λόγο. Αυτό υποτιμά το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό που το σκέφτηκε, και αυτούς που το σκέφτηκαν, και αυτούς που το υποδείξανε και αυτούς που συμφωνήσανε σε αυτό το πράγμα. Διότι εγώ θεωρώ τον εαυτό μου υποτιμένο. Δεν πέρασαν 3 χρόνια, δεν είχαμε ποτέ αυτό το πρόβλημα. Ποτέ. Για κανένα θέμα. Είτε έκτακτο, είτε τακτικό, ποτέ. Και το κάναμε μόνοι μας αυτό το πράγμα. Γιατί, για να μας δείξει το παραδείγμα ο λόγος ότι κάποιοι ενδιαφέρονται πολύ για την πρόσληψη και κάποιοι δεν ενδιαφέρονται. Και το κάνουμε μετά από μοίρα τη 4,5 ώρα που βρίσκεται εδώ ο πρόεδρος, ο αντιδήμαρχος ο Μούτσιος, ο κύριος Φράγκος, ο Κωνσταράς και ο Μπέρος ο Παφανάμινος και όλοι οι άλλοι άφανοι. Τη δήμαρχο που δεν πρόεδρε ήδη την περιμένατε χθες 4,5 ώρα και του άλλου δεν υπάρχουν και σήμερα την περιμένατε. Δηλαδή τώρα τι κοροϊδευόμαστε μόνοι μας εδώ πέρα. Κοροϊδευόμαστε. Πραγματικά εγώ πρόεδρε, προσυπέραψε το έργο αυτό, διότι στην πλειοψηφία στο κύριο κύριο, στο κύριο κύριο, με εκφράζει. Μπορεί να βλέπει διαφορέ, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και καλά, δεν μου συνεργάζεται μόνο με, δεν ξέρω να πει, συνεργάζεται και πάνω κι άλλοι σύμβουλοι εδώ πέρα, θα σα πούμε και εμεί τι να. Και δεύτερον, ορθή επανάληψη λέει. Τι ορθή επανάληψη κάνει. Τι ορθή επανάληψη κάνει, πρόεδρε. Εχθέ τα θέματα μυρίζει, διάλεξαν 2. Και σήμερα δεν κανένα. Γιατί το δεύτερο θέμα που ανέφερε, απόφαση αρρωγής υπαρίθμου 5 που δεν βάθηκε ποτέ. Την κάνατε τηλεφωνικώς και μας καλείτε σε συμβούλια με τηλεφωνικές. Αυτό είναι παράταση αθήκοντος. Όχι του Πρόεδρου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Και δεν μπορεί να βγει ούτε ο Πρόεδρος έξω, ούτε ο Αντιδήμαρχος. Ούτε η Δήμαρχος και να λέει. Δεν συμφώνησε ένας σύμβουλος ή δύο σύμβουλοι για να το κάνουμε τηλεφωνικώς. Πού τα μάθαμε αυτά, πού τα κάναμε. Τα κάναμε στην ομαρχία, τα κάναμε από την Ελλάδα, για να τα μάθουμε κι εμείς. Ή θα πάμε όλοι μαζί μέσα. Ή θα κάνουμε ότι ό,τι γίνεται καλό θα το κάνει δήμαρχος και ό,τι γίνεται κακό θα είναι συμβούλοι. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Ούτε οι υπάλληλοι του Δήμου δεν φταίνουν, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο και μας πήραν οι email. Αλλά δεν κατάλαβαν. Δεν κατάλαβαν. Πού ήταν και οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας εδώ και όλοι. Γιατί ακούω έξω κουφάρα, μέσα σε 12 ώρες, γι' αυτό λέω, έχω αυτό το ύφος, πρόεδρε, διότι τα βάζω τα μάτια μας μόνοι μας, ξαναλέω.
2 η ώρα συμβούλιο. Απαγορευτικό. Δεν το σέβεστε. Ωραία. Αφού δεν το σέβεστε, να κατοχυρώσετε ότι η πλειοψηφία τουλάχιστον οφείλει να είναι εδώ να πάρει μια απόφαση. Οφείλει. Δεν μπορεί, δεν έχει γίνει δεν ούτε τις 2 η ώρα, ούτε τις πλειοψηφίες. Τρεις σύμβουλοι έγιναν. Θα το ονομάσω εγώ. Ο κύριος Πίνος που δουλεύει αυτός σαν κανένα δίπλα σε μένα, ο κύριος Μούσα δεν ξέρω που ήταν και ο κύριος Ντούκας. Από την πλειοψηφία. Γι' αυτό προέρχεται η πλειοψηφία. Και τώρα λένε ότι δεν συμφώνησαν σύμβουλοι τηλεφωνικό στο θέμα, είναι σοβαρό. Τι σοβαρό είναι το θέμα. Τα θέματα ήταν δύο, εγώ σας ρωτάω. Θέλω απάντηση, πρόεδρε. Γιατί τα θέματα ήταν δύο εχθές και σήμερα έγιναν ένα. Και θέλω και την υπαρήθμη μου πέμπτη απόφαση της αρχής να την δω γραμμή. Όταν επικαλείστε το Προεδρείο απόφαση, οφείλει να την έχετε. Διαφορετικά, είτε η αρχή, είτε ο πρόεδρος, είτε ο διευθυντής, το τέτοιο σήμα, γιατί εγώ αν το ακούσα, θα εγκαλούμαστε συμβούλοι για κάθε νομικό, για νομικά θέματα δηλαδή. Συγγνώμη, αυτά τώρα ποιος σας εγκαλείται από πού. Έχουμε ακούσει, χρόνο συμβούλιο. Αυτό το συμβούλιο πρόεδρε, σα τα καλέσαμε να κατάλα. Πρόεδρε, όταν απευθύνομαι, εγώ απευθύνομαι στο Προεδρείο και στου συναδέλφου. Δεν απευθύνομαι προσωπικά. Όταν κάπου θέλω να στοχεύσω, το λέω. Όταν μιλάω, μιλάω γενικώ μετά. Αν έχετε κάποια. Και σα είπα ότι το έγγραφο με βρίσκει στο κύριο τμήμα του σύμφωνο. Πάει αυτό. Εγώ πρέπει να εντοπίσω κάποιο θέμα. Εντοπίσω. Εσείς αν θέλετε να απαντήσετε, εγώ δεν σας ρώτησα. Εγώ σας έκανα μια τοποθέτηση. Γιατί σας είπα ότι κατά παράδοση του κανονισμού μπήκαν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης χωρίς να μας δώσετε το δικαίωμα όσο οφείλεται να ρωτήσουμε ή να τοποθετούμε για το θέμα πριν την ημερήσια διάταξη. Τώρα είναι η ημερήσια διάταξη που παίρνουμε. Και ξαναλέω πάλι, για να μην, γιατί αυτό με πείραζε, για να μην ακούγονται έξω στους δημότες. Δεν είναι πρώτη φορά, είναι πολλοστή φορά, αλλά σταματάμε τώρα. Και όχι επειδή μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο που θα πει η δήματος, επειδή είναι αρκετά αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί ερετός, δήματος ή αντιδήματος ή πρόεδρος να λέει σε πολίτες ότι το θέμα αυτό δεν διαφωνούσαν κάποιοι γιατί διαφορετικά παίρνει τηλεφωνικός. Τηλεφωνικά θέματα το Ομονικό Συμβουλίο και την κοινωνία του Ομονικού Συμβουλίου. Τι θα πείτε εσείς και εμείς έξω, δεν αφορά την κοινωνία του Ομονικού Συμβουλίου. Όχι όταν ήταν ήδη δήμαρχος αυτά ή αντιδήμαρχος, αφορά. Γιατί αφορά τους συμβούλους. Αφορά τους συμβούλους. Τότε να διασέψει ότι δεν είπε πουθενά ότι το θέμα αυτό ήταν ανούσιο και ότι μπορούσε να περάσει τηλεφωνικός, αλλά ένα ή δύο δημοτικοί σύμβουλοι δεν συμφωνούσαν. Εγώ δεν ξέρω αν τους κατανόμαστε, μπορεί να το ξέρω, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό λέω. Θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν περνάει τηλεφωνικός, λέω. Και δεύτερον, είπα και θέλω ξανά που ζητάω επισήμως. Γιατί έγινε αλλαγή, αφαιρέθηκε το δεύτερο θέμα και θέλω την απόφαση, την απόφαση όχι τη σημερινή, γιατί εχθές γράψαμε πέμπτο, σήμερα η αλλαγή συνεδρίασε, από όσο γνωρίζω. Εχθές εσείς κόφτε απόσεις, για να δούμε το κατεπίδο μου, πώς το θέλετε. Λοιπόν, εγώ δεν θα με προηγορήσω γιατί τα περισσότερα από αυτά που θέσατε, νομίζω απάντησα απαντώντας στο καθήκον και εσείς συνυπέρευσες ένα προς ένα. Έτσι δεν έπρεπε να πω κάτι. Τώρα, το τι λέει κάθε σύμβουλος έξω, δεν νομίζω ότι είναι θέμα δημοκρατίας του Νομοτικού Συμβουλίου. Όσο δε για το θέμα της ορθής επανάληψης, ο κ. Πέτριος θα σας απαντήσει γιατί η πρόσληψη των προσωπικού, αν δεν κάνω λάθος, είναι δηλώσει του προσωπικού του νομικού προσώπου, δεν είναι, δεν χρειάζεται να περάσει το νομικό συμβούλιο. Γι' αυτό είναι ορθή επανάληψη. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω πριν από την συζήτηση. Γιατί πέρυσι και πρόπερσι δεν βάλαμε δικηγόρο για γραφείο νομικής υποστήριξης και βάζουμε αδειάδες.
Πέρυσι και πρόπερσι δεν είχαμε για δικηγόρο. Ήταν αλλά δεν κρίνει. Δεν. Άρα με να δεν κρίνει. Δεν κρίνει. Πέρυσι και πρόπερσι. Κύριε Γιώργη. Όσον αφορά για τα διαδικαστικά τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, με κάνει απόλυτα το κύριο Πέρος. Κύριε Πρόεδρε, όμως θέλω να πείτε το εξής. Σε ποιο άρθρο του κανονισμού ή στον νόμο Καλλικράτη αναφέρεται για έκτακτες συνεδριάσεις. Ποιο άρθρο αναφέρεται σε έκτακτες συνεδριάσεις. Ένα είναι αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις, παραλαμβάνω. Άλλο έκτακτες συνεδριάσεις και άλλο συνεδριάσεις και τη διαδικασία του Πανεπιστημίου. Πάλι διαφορά. Δεύτερο. Θέλω να μας πείτε, είναι δυνατόν να γίνονται τηλεσυνεδριάσεις. Είναι δυνατόν να γίνονται τηλεσυνεδριάσεις ή μέσω τηλεφώνου συνεδριάσεις και να δηλώνουμε ότι συμφωνούμε ή διαφωνούμε με κάποια τα θέματα της, που έχουμε συζητήσει. Γιατί αυτό υφίσταται. Όσον αφορά την μεγαλοκαρδία σας, έναντι των Δημοτικών Συμβούλων, εδώ ισχύει το εξής. Ενθυμίστε, άμα και αναλύσω τον καθηκόντων σας, σας είχα αναφέρει το εξής, εγώ και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Και τότε σας είχα πει για τις μη παρουσίες όπου αναφέρονται στον νόμο του Καλλικράτη για τις παρουσίες του Δημοτικού Συμβούλου. Τότε βέβαια κάνατε την υπεξηγή ότι τότε αναλάβατε, λες και η δημοτική αρχή δεν είχε συνέχεια, ό,τι έγινε πριν, το είχαμε στη λύθη και τελειώσαμε. Όχι, δεν ξεφεύγω καθόλου. Δεν ξεφεύγω καθόλου. Είμαι στο θέμα που διαβάσετε πριν. Είμαι στο θέμα που διαβάσετε πριν. Τώρα εγώ κύριε Πρόεδρε, εφαρμόζεται τον κανονισμό. Είναι τον εφαρμόζεται. Εμένα μου εγκρίνησε κύριε Παπά. Δεν λέω σε εσάς τίποτα κύριε Πρόεδρε. Εντάξει. Λέω στον πρόεδρο. Δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα χωρίς υπομονή. Ερχόμαστε τρεις φορές στη συνεδρίαση, δεν έρχεστε καμία και έρχεστε τώρα να μας κάνετε και μάθημα. Και συγγνώμη που μας πάτε. Κύριε Παπά, κύριε Παπά, σας παρακολουθούμε πολλά πράγματα. Σας παρακολουθούμε πολλά πράγματα. Έχουμε ένα θέμα εδώ για συζήτηση. Μη ξεφεύγετε και θα σας ακούσω. Αυτό που σας λέω εγώ. Αυτό που σας λέω εγώ. Ένα θέμα συζήτηση σε κάθε φάση με διάσω πρόεδρο. Για να σας δούμε και σε καθόλου. Από πού εσείς νομίζετε να μιλάτε αυτή τη στιγμή. Θα πάρω την άδεια προς έναν κύριε Πρωθυπουργέ. Θα πάρεις ο Ρώσιο Πρωθυπουργέ. Θα πάρω την άδεια προς έναν. Ναι, τις αρχημίες που τις κάνει τις συνεχείς. Τις αρχημίες που τις κάνει τις συνεχείς. Λοιπόν, αυτά δεν έπρεπε να σου δώσω ίσως
διευκρινιστικά, κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό δεν θα αποκλειστώ από το σχόλιο. Ναι, οικονομικού προσώπου. Ναι, για οικονομικό προσώπου. Επειδή όντως ήρθε το θέμα και έπρεπε μέχρι αύριο να απαντήσουμε επίσημα για αυτέ τι αποφάσει, μιλήσαμε την εργασία και το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, όμως, απευθύναμε, τον ρώτησα και προσωπικά το Τμήμα Υποδομικής Αυτοδιοίκησης Ελληνικών Προσώπων στην Περιφέρεια, την αποκεντρωμένη, η οποία μας ήταν κάθετη. Δεν χρειάζεται, γιατί το κάνουμε να προσθέσουμε τη διαδικασία. Δεν χρειαζόταν από το Δημοτικού Συμβουλίου, παρά μόνο του ΔΣ, του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλλογής, και μάλιστα εγώ έχω έρθει στις αποφάσεις, τις οποίες θέλουν σήμερα, για να είναι μία για το τμήμα οικονομικό στην αποκεντρωμένη στιγμή, και μία για την αποκεντρωμένη στα Γιάννενα. Και εκείνο είναι το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Μέτσο. Κύριε Βουσέ. Και μετά ο κύριε Βουσέ. Δύο κουβέντες θέλω να πω. Καταρχήν και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω στο κατεπίγον του θέματος. Αυτή τη στιγμή ακούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η απόφαση που λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι μέχρι τη Δευτέρα, με τις 10 του μηνός, από ό,τι λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς λέτε μέχρι αύριο το πρωί. Αυτό το θέμα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Θέλω μια απάντηση. Είναι μέχρι αύριο η απάντηση να δώσουμε, ή μέχρι τις 10 του μηνός, ή μέχρι τις 17 όπως τον κύριο Μέλλον που είπε. Αν για να συνεχίσουμε και το κατεπίγον, και εν πάση περιπτώσει. Κύριε Πρόεδρε, το γνωρίζετε πολύ καλά ότι πολλοί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι επαγγελματίες, όπως και εγώ είμαι επαγγελματίας, και θα μπορούσε χτες να γίνει το απόγευμα. Συνεδρίαση. Το απόγευμα σε 7 ή 8, δεν ξέρω πότε. Ήταν και. Πάντω έπαθλο. Πώ δεν τίποτα. Πώ δεν τίποτα. Εάν είχε δεύτερα. Συγγνώμη. Εάν είχε δεύτερα. Κύριε Ρούσια. Κύριε Ρούσια. Κοιτάξτε τώρα την καταστήση. Κύριε Ρούσια. Κύριε Ρούσια. Κύριε Ρούσια. Ακούστε τώρα. Ψηφίσατε το κατεπίγον και τώρα κάνετε κριτική στο κατεπίγον που ψηφίσατε. Τι πρόβλημα. Δεν μπορώ να πω μια κουβέντα παραπάνω. Ψήφισε κάτι. Δεν μπορούμε να πω μια κουβέντα παραπάνω. Όχι, δεν είναι το θέμα. Αλλά απαντήθηκα. Το θέμα δεν έχω πρόβλημα εγώ. Όχι, όχι, να μου πείτε. Αλλά να μου βλέπετε ότι υπάρχει πρόβλημα στο κατεπίγον το χθεσινό. 2 και 4,5. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα όλοι σας εδώ μέσα. Ή εμάς μας έμεινε και απαλάκια εδώ μέσα. Μήπως είμαστε πασχαλιά απάντησα. Μήπως ερχόμαστε μόνο για να ψηφίσουμε εδώ μέσα. Ή δεν έχεις δική συμβουλή. Και αν εσείς είχατε δουλειά χθες, κύριε Πρόεδρε, όπως συνήθως έχετε το μεσημέρι, και αν είστε τέτοιο δικαιολόγο, μπορούσα να αντικαταστήσω από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος είναι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά το θέμα αυτό, σύμφωνα, ψηφίσουμε όλοι, δεν κάνεις όχι. Ο ψηφισμός είναι το δικό σου, δεν είναι άποψη, λέω. Ναι, το ψηφίζω, εγώ το ψηφίζω. Και πάντα το ψήφισα για τις προσλήψεις προσωπικού. Αλλά και στη διαδικασία σημαντείτε. Ωραία. Κύριε Ντούγκα, και μετά ο κύριος Μαμούδης. Εγώ ήθελα να αναφέρω το εξής. Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση για τη διαδικασία. Συμφωνώ σε όλα. Αλλά δεν θα πούμε στην ουσία. Δεν θα πούμε στην ουσία πρέπει να γίνουν οι προσθήκες αυτές ή δεν πρέπει να γίνουν. Έχω την προθεσμία του κατεπίγον να προσφάγω αυτό το προσωπικό. Εγώ ήθελα ναι. Επομένως, γιατί ασχολούμαστε, αν έγινε 2 ευρώ, και εγώ διαφωνώ με την ώρα, κύριε Πρόεδρε. Διαφωνώ. Αν και ο άλλο που έχει το κύριο Πρόεδρο, είναι πολύ ιερό, είναι επαγγελματία, 2 ευρώ πριν στο μαγαζά, εντάξει. Μα εντάξει, α το πούμε. Αλλά το θέμα είναι η ουσία. Πρέπει να γίνει προσλήψη σαν τέτοιο. Δεν πρέπει να γίνει. Γιατί την έδρα του Υπουργείου του Δήμου. Εγώ λέω πρέπει να γίνουν και πρέπει να προχωρήσουμε στην ψήφιση. Όσον αφορά εγώ δεν ζητώ συγγνώμη γιατί χθες δεν μπόρεσα, γιατί είχα μια δουλειά. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά νομίζω, κύριε Πέμπτο, ότι την ίδια υποχρέωση έχετε και εσείς. Δεν έχω εμείς μόνο υποχρέωση να παρευρισκόμαστε στις συνεδριάσεις σαν πλειοψηφία που το ονομάσατε. Και εσείς έχετε αυτή την υποχρέωση και ξέρω ότι ήσασταν, αλλά άλλοι δεν ήταν στη συνεδρίαση. Ο λαός μας έταξε κάπου να ιδιωτήσουμε την περιοχή αυτή. Για το καλό. Πρέπει να τους πάρουμε αυτούς τους 13. Πρέπει. Επομένως, να μην ασχοληθούμε τώρα αν έγινε 2 η ώρα, αν έγινε τις 4 άλλοι. Δεν πρέπει να ασχοληθούμε. Αλλά όσον αφορά για το πόσο είναι ο κ. Σκοπάς, το θέμα που είναι ο κ. Σκοπάς για 2 υγραμμικούς και 2 ηλεκτρολόγους. 13 θέσεις συγκρίστηκαν. 14. Πρέπει να αφαιρέσουμε από τους 7, τους 4, τους 4 υδραυλικούς. Αεπιπλέον. Δεν κάνουμε τίποτα. Κύριε Μαγκούρη, ο κύριος Τούπλας με κάλυψε, αλλά θα ήθελα να σας πω, κύριε Πρόεδρε, λίγο περισσότερο εσείς.
ευελιξία όσον αφορά τις όλες που τοποθετούμε μια συνεδρίωση. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι εργαζόμενοι. Είναι εμείς. Αλλά δεν σημαίνει όποιος είναι ένας συνεξίσθημος συνταξιούχος ότι περιμένει πότε θα γίνει μια συνταξίωση. Και οι συνταξιούχοι έχουν και στις υποχρεώσεις, έχουν δικό τους κόσμο, είναι ενεργοί πολίτες και δεν μπορούν να περιμένουν σε τέτοιες ώρες που ένας νόμος, κανονικός άνθρωπος, δεν περιμένει να γίνει μια συνταξίωση. Γι' αυτό εμένα συμφωνώ με τον κύριο Πέζο, εκτός ότι κύριε Πέζο και οι συνταξιούχοι έχουν υποχρεώσεις. Έχουν γενιές, έχουν επιτυχίες, έχουν υποχρεώσεις και έχουν δικό τους κόσμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Άγγελε. Κοιτάξτε κάτι, να προσέξω λίγο για το δύο, για να έτσι καταλαβαίνουμε λίγο μεταξύ. Όταν η συνεδρία είναι η έκτακτη της κατεπίωσης, σύνομαι, τότε σημαίνει κάτι διαφορετικό ισχύει. Σας παρακαλώ. Μπήκα εγώ στο δύο ώρα, σας εξήγησα. Έχετε δει τα εκτακτή συνεδρία να είναι σημαίνει. Σας παρακαλώ. Όταν η περίπτωση είναι έκτακτης, νομίζω να απαιτούν και ορισμένες εξήγησεις. Τι να κάνω. Άλλωστε, δεν είστε μόνο. Όλοι δεν έχουμε η ώρα δύο δουλειά. Άλλοι αν το έκανα η ώρα 7 πάει το απόγευμα, άλλοι άλλους που έχουν ζώα, άλλους που έχουν μαγαζιά. Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ και αποδέχτηκα πολλά πράγματα. Αυτό ήταν το σκεπτικό μου από κανέναν και κανέναν άλλο. Τι αποκλεισμό. Το θέμα. Είχα μαγαζιά και ζώα που χθες με το όνομα. Που θα γίνω σε εγώ. Εγώ θέλω να εξηγήσω καλό πρόεδρε. Για το θέμα. Όπως είδατε. Συμφωνώ με την πρόταση του κ. Παπά να προσθέσουμε 3 επιπλέον άτομα να γίνουν 18. Σε περίπτωση όμως που δεν μας επιτρέπει, για έναν τέτοιο λόγο, προσθέτουμε 3 και σε περίπτωση να γίνουν 18, όπως τους ζητάνε, και σε περίπτωση που δεν μας επιτρέπει, θα προσθέσουμε 8 από το σε βράδυ. Συγγνώμη, κύριε Φράνη, αυτή τη στιγμή ο κανονικός υπουργός αποφασίσει πόσους θα είναι. Εγώ έκανα την πρόταση προκειμένου να μπορέσουμε, επειδή βλέπω ότι και για φέτος το ΕΕ θα έχει μεγάλες δυσκολίες, μήπως μπορέσουμε και βοηθήσουμε το ΕΕ με αυτόν τον τρόπο. Απλά στο μυαλό όλων πρέπει να υπάρχει ότι ο αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν ή που θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσλάβουμε εφόσον περάσει τις επιτροπές εκκλήσεων, θα είναι με βάση και τα χρήματα που έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό, δεδομένου ότι αυτά είναι ανταγωνιστικού χαρακτήρα και άρα θα τα έχουμε και αυτά υπόψη μας. Δηλαδή, αν μας εγκρίνουν, υπάρχει περίπτωση και τις 18 θέσεις που ζητάμε, αν μας εγκρίνουν, ακριβώς λόγω του ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην εγγραφή στον προϋπολογισμό ή στη δυνατότητα ανταπόκριση στα ανταγωνιστικά, να αποφασίσουμε ότι μόνοι μας, παρότι μας εγκρίνουν 18, προτάσσοντας τις ειδικότητες οι οποίες χρειαζόμαστε περισσότερο. Κύριε Πέρο, το προβλήστε. Ναι, πρώτα δεν το επειδή φύγαμε από την διαδικασία, το διευθύνησα πριν και επειδή προκλήθηκα από κάποιους υπουργούς ότι εδώ είναι μια αντιμετωπιστήμη. Φυσικά, κατά την ώρα που δεν έχει κάτι το θέμα, εννοείται ότι συμφωνώ με εγώ προσωπικά, συμφωνώ. Αλλά μια πρόχειρη γρήγορη ματιά που έρχεσαι στην εγκύκλιο και εκεί σε πλέω με σιγουριά ότι οι προθεσμίες που βάζουν 10 Δευτέρα και 17 λέγει κάτι άλλο, ότι φέτος πρέπει να είναι κατά 20% μειωμένη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο εξηγητής, ο κ. Φράγκος, αν τη διάβασε ή αν την προδείξανε. Εν πάση περιπτώσει λέγει 20% ακόμα μία μεμονέα επάλυση 40% απάνω ακόμη. Συμφωνούμε, συμφωνώ να δώσουμε ό,τι θέλουμε, να συμφωνώ 40. Σε και 40 να δώσουμε. Λοιπόν, και οι ελευθερίες, επειδή είμαι στο ίδιο θέμα τώρα. Δήμαρχε, δεν θα φύγω από το θέμα, αλλά επειδή ζητάμε και συμφωνούμε για το 8. Στο Δήμο μας έχουμε άλλο ένα 8 που δουλεύει. Έχουμε άλλο ένα 5 υποχρεωτικής εκπαίδευσης συμβασιού. Έχουμε άλλο ένα 5 πιέψιλον συμβασιού.
έχουμε αυτούς. Θα ήθελα στο επόμενο συμβούλιο που να μας ενημερώσετε με ποιον τρόπο κατανέμονται και ποιος μπορεί να μας ενημερώσει, γιατί εδώ είναι με αφορμή αυτά που γίνεται στο συμβούλιο και μας βλέπει ο κόσμος, μας ακούει, με αυτά που δεν είναι εμείς έξω, αρχίζουν μετά και προκαλούν διάφορα ερωτήματα. Μας ρωτάνε πού είναι τοποθετημένοι αυτοί οι άνθρωποι, ποιος είναι υπεύθυνος και ποιος τους τοποθετεί. Και καλά να έτρα είναι, και εμείς να έχουμε μια κατάσταση να ξέρουμε. Καταστάσεις έχω, η σίδα τους είναι. Ξέρω ότι είναι 16 υποχρεωτικής, ξέρω ότι είναι 7, αλλά καλά θα είναι, επειδή παίρνουμε αποφάσεις τώρα και κλείνουμε το 8 μήνων. Άκουσα πόσους είπαμε σήμερα ότι αποφασίζουμε τελικά. Η πρόταση, κύριε Φράγκο, πώς είναι, 18. Άρα είμαστε παραπάνω αντί από ό,τι λέει η δίκη, δηλαδή αντί να μειώσουν 20, παραπάνω. Πού είναι τοποθετημένοι οι δημαρχιαστοί, οι αντιδήματος, οι συνυπεύθυνοι, πού είναι τοποθετημένοι, τι είναι στη θέση τους. Λοιπόν, στο επόμενο σας παρακαλώ, δημαρχέ, καθώς και στο επόμενο, οποιοσδήποτε είναι υπεύθυνος, κάποιος που έγινε, καθώς δημαρχέ και σε εσάς μια επόμενη. Από την αρχή της θητείας, πόσες μετατάξεις έχετε κάνει αποδεκτές μέχρι τώρα στον Δήμο μας, δηλαδή πόσοι υπάρχουν για τον έρθει και πόσοι είναι με εξελίξη να έρθουν, δηλαδή πόσους βασικά έχετε συμφωνήσει και να διακόπτω κάτι άλλο και το από το ποσό των ΚΑΠ που αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας έχει για να πληρώσει τις ανάγκες μόνο προσωπικού και αυτόν παίρνω αποφάσεις μέχρι σήμερα, οκτάμινο και οτιδήποτε ή οτιδήποτε άλλο προκύψει. Για να ξέρουμε, μεν παίρνουμε τις αποφάσεις, αλλά χάθουμε να φάμε να τους χρεώσουμε. Ναι, μεν κάνουμε τα συμβούλια και λένε ναι, όλοι εδώ αγωνιούνται ότι κακώς δεν ήταν κάτι, κακώς έπρεπε να είναι σύντομα και γρήγορα. Ναι, να τους πάρουμε, θα έρθουμε να τους χρεώσουμε. Και κύριε Πρόεδρε, θα ρωτήσω, δεν μου απαντήσατε, γιατί στο χτεσινό θέμα δεν μου απαντήσατε. Ποια είναι η παρήθυμο από τα νούμερο 5 απόφαση που πήρατε εχθές από την πρόσκληση ενώ συνεδριάσαμε σήμερα. Γι' αυτό δεν μου απαντήσατε, Πρόεδρε. Μα, συγγνώμη. Συνεδριάσαμε σήμερα. Εχθές πώς είναι η απόφαση. Γιατί δεν είναι ότι θες το αναβάλλατε το θέμα. Μα δεν είναι ότι θες να το αναβάλλετε. Να δείτε να αυτούμε εδώ και θα το αναβάλλατε. Το αναβάλλω και να ρωτήσω με μια έσχυρα πρόσκληση. Ας την πρόσκληση το νούμερο 2 θέμα εχθές. Η παρήθυμο 5 απόφαση του Αρρωγίνη. Άρα δηλαδή ή συνεδριάστηκε εκεί κατά την παρήθυμο 5 απόφαση ή κοβεντέρα να μου κάνω. Θέλετε να σας πω ότι το κάναμε χθες. Όχι, να μου πείτε το κάναμε σήμερα. Σήμερα το κάναμε. Πώς βγήκε χθες. Για να ξέρω ποιος φταίει. Ήταν να γίνει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Αρρωγής χθες, αλλά από χθες ο κύριος Πέτσος ως πρόεδρος της Αρρωγής είχε να μας δείτε τέτοια άνθρωπα να είστε από το συμβούλιο. Κατηγορηματικά, έγκριση της υπαρήθυνσης, 5 απόφαση του 2014 του νομικού προσώπου αλλογής περί προσλήψεως, άρα αφού την επικαλείται το Προεδρείο, άρα έχει υπαρχεί. Και λέω εγώ, πώς πάρθηκε χθες, προχθές, γιατί η πρόσκληση κόπηκε από προχθές, ενώ σήμερα συνεδρίασε η αλλαγή. Για να μην λέμε έξω ότι φταίνει οι σύμβουλοι που δεν ήρθαν ή κάποιοι που δεν συμφωνούν τηλεφωνικώς. Γι' αυτό το λέω, για να προσέχουμε αυτοί που λένε έξω ποιος θέλει και ποιος είναι τυπικός και ποιος κάνει τις διαδικασίες. Όχι φταίνε αυτοί που έχουν δουλειά και ελέγχονται, φταίνε αυτοί που κόβουν τα τις προσκλήσεις, που εισαγάγουν τα θέματα και καλούν το Συμβούλιο να πάρει απόφαση. Αυτό λέω. Εάν θέσετε συνέχεια, θα δώσουμε συνέχεια. Θα μου φέρετε γραπτός την απόφαση την 5. Από 5 Δευτέρου, όχι από 6, σήμερα συνεδρίασε η αλλαγή. Για να δούμε πώς ενδιαφερόμαστε για τους άνθρωπους του, τους υπαλλήλους. Θα πει ο πρόεδρος, συγγνώμη πρόεδρε, να μιλήσω λίγο. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να απαντήσω άμεσα. Πρώτος χαίρομαι το Δημοτικό Συμβούλιο κινείται με το τι ακούστηκε, τι μου είπανε, τι σου είπανε, τι του είπανε έξω. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό το επίπεδο και το κρατάω ανεβασμένο. Λοιπόν, απλά να πω γιατί ακούστηκε τον κύριο Μπέλο ότι θα είναι μειωμένες κατά 20% οι προσλήψεις. Γράφει όμως παρακάτω στην επόμενη σειρά από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό του. Δεν αφορά δηλαδή αυτά.
το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, όπως είναι αυτό το οποίο παίρνουμε απόφαση σήμερα κατά κύριο λόγο, εξαιρείται από τον περιορισμό του 20%. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πόσο ακριβώ το προσωπικό θα κόψουν. Όσον αφορά τι μετατάξει, οι μετατάξει στην δημοτική θητεία την 2011-2014, μέχρι στιγμή ολοκληρωμένη είναι η μετάταξη ενός διοικητικού, ενός μη διοικητικής υπαλλήλου και είναι σε εξέλιξη δύο μετατάξεις, πάλι μιας διοικητικής υπαλλήλου και μιας υπαλλήλου καθαριότητας. Όσον αφορά το αν μπορεί ο Δήμος να ανταποκριθεί με βάση τη μείωση των ΚΑΠ, ενημερώνω ότι η μία αφορά προσωπικό καθαριότητας και ούτως ή άλλως στο Δήμο μας χρειάζεται προσωπικό καθαριότητας, άρα εκ των πραγμάτων βγαίνει από θέματα των αποδοτικών. Όσον αφορά τη διοικητική υπάλληλο στην οποία είναι αποδεκτή η μετάταξή της, θα ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι εδώ και κάπως καιρό έχουμε δύο υπαλλήλους που έχουν βγει διοικητικούς, που έχουν βγει ήδη στη σύνταξη. Άρα, μία διοικητικό σε μετάταξη και μία σε εξέλιξη, σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό και τους μειωμένους κάτω που έχουμε στο Δήμο. Ήταν η άμεση απάντηση, αν θέλετε το όνομα τα κύριε Πέρο, για να μην τα λέμε έτσι εδώ, υπάρχουν και πάνω στις υπηρεσίες για να τα λάβετε. Πάντως, κλείνοντας, μία διοικητική υπάλληλος μετατάχθηκε και δύο είναι σε εξέλιξη. Κύριε Κούρτη, είναι τέλος. Καταρχήν, θα έλεγα ότι σαφώς υπάρχουν ανάγκες για το Δήμο να λειτουργήσουν. Όμως εγώ είμαι κάθετος και δεν συμφωνώ με την κεντρική πολιτική σκηνή την οποία εφαρμόζουν και οι Δήμοι. Και οι Δήμοι σε ό,τι έχουν να κάνει με τις προσλήψεις. Διότι δημιουργείται ο βίρους στους ανθρώπους με ό,τι αυτό συνεπάγει μετά, χωρίς να υπάρχει πολιτική, χωρίς να υπάρχει πολιτική, χωρίς να υπάρχει ΑΣΕΠ, αλλά κριτήρια ΑΣΕΠ, υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτό. Υπάρχουν κριτήρια ΑΣΕΠ και το ξέρετε καλά. Υπάρχουν κριτήρια ΑΣΕΠ και το ξέρετε πολύ καλά. Είναι ντροπή να λέγονται. Τότε ναι, ντροπή είναι για εσάς το λέτε. Και εγώ σας λέω για κριτήρια ΑΣΕΠ και το γνωρίζετε καλά γιατί δημιουργείτε. Είναι ΑΣΕΠ, όχι. Σας επαναλαμβάνω. Είναι για ψυχοθυρικούς λόγους και μόνο. Ναι, και δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Όσον αφορά για τα ψάξετε τα πιο καλά τα θέματα περί αποσπάσεων που λέτε, ψάξετε τα πιο καλά νομικά να δούμε τι ισχύει. Διότι ψάξετε τα νομικά με τα χιλιά και δεν ξέρω τι μπορεί να προκύψει. Άλλοι μούρανε, σούπανε, λες κύριε Πούλη. Εμείς ό,τι λέτε έξω, ό,τι έχετε διαδώσει μέχρι σήμερα, το μέσο δεν επικεντρίζεται. Αυτό διαδίδεται. Και αν νομίζετε, και αν νομίζετε ότι ορισμένοι διοικητηριάζουν την κοινωνία της πόλης, της παραδοσιάς και γενικώς την κοινωνία, εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας αντίδοτο, τότε μπράβο σας. Ευχαριστούμε κύριε Βούλη. Το θέμα, κύριε Βάκο, δεν συμπληρώσει κάτι. Απλά στο επόμενο εκπληκτικό συμβούλιο και για αυτά που έχουμε δημιουργήσει και τις εταιρείες, θα προωθήσω όλους τους συναντέλους που κανονικά πρέπει να καλύψουν. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Και ψηφίσουμε την εισήγηση με τις προσήγησεις αντίστοιχες που κάνει. Κύριε Βούλη,